Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σαν σήμερα. Καλή χρονιά με υγεία. Ελπίζω να είδατε το intro, όπου είναι κάτι νέο για αυτή τη χρονιά, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το βίντεο της Νέλ στο αφιέρωμα που πήγε τόσο πολύ, 1300, κάτι πρωτόγνωρο γενικά για το κανάλι, σαν το Πινελόπι Α και το Ταξιάρχης. Και πάμε στο βίντεο, γιατί σήμερα έχουμε ένα πλοίο το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία σε όλη την Ελλάδα. Ionian Sky λοιπόν. Ναι. Πάμε να δούμε όλη του την ιστορία. Sapporo Maru κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία το 1974. Φαντασμαγορικό καράβι. 1990. Πωλήθηκε σε άλλη εταιρεία, Ιαπωνική ξανά, και μετονομάστηκε σε Sunflower Sapporo. 1998. Strigis Lines. Αγοράζεται το πλοίο από την εταιρεία και δέχεται μια πολύ μεγάλη μετασκευή η οποία θα αλλάξει όλη του την πρίμνη. Να σημειωθεί πως από τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν αγοραστεί πολλά ελληνικά πλοία. Μετά τη μετασκευή θα δρομολογηθεί στη γραμμή Πάτρα Ιταλία με το όνομα Ionian Victory, δηλαδή νίκη στο Ιόνιο. Το έτος 2000. Η Strigis Lines πλέον θα πάρει το όνομα Blue Ferries, η σημερινή Blue Star Ferries, και έτσι σε αυτήν θα περάσει και το Ionian Sky, αυτή τη φορά με το όνομα Blue Sky, και θα συνδέει την Ιγουμενίτσα με την Κέρκυρα και τον Πρίτιζη. Έτος 2004. Η Blue Ferries βάζει πολλά από τα πλοία της για πώληση. Ένα από αυτά ήταν και το Blue Sky και το πήραν πολύ καλά χέρια, έχω να πω. Αγούδιος Lines, γνωστή για το Πινελόπι Α, αλλά πλέον και για το Ionian Sky, εφόσον ήταν αυτή που του έδωσε το όνομα με το οποίο το γνωρίζουν όλος ο κόσμος, Ionian Sky. Θα συνεχίσει κανονικά τα δρομολόγια που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. 2011 κάνει τη γραμμή Διράχιο Μπάρι, και τώρα βλέπουμε και ένα βίντεο από τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, το οποίο η εσωτερική χώρη ήταν πάρα πολύ ωραία για μένα, τώρα δεν ξέρω για σας. Υπάρχουν και υπήρχαν τότε η χρονιά και πιο πολυτελές πλοία, ειδικά εκεί στην Ιταλία, και μετά ήρθανε αυτά. Κλείσιμο της Αγούδιμος Lines το 2012, οπότε θα παροπληστεί το πλοίο στο νέο Μολόδα Πετσόνας το 2013, το 12 στην Ιγουμενίτσα. Πλέον τα σημάδια παροπλισμού είναι εμφανή, εφόσον η εξωτερική του κατάσταση είναι σχεδόν χάλια. Η Νέλη για άλλη μια φορά θα σώσει το καράβι το 2013, τον αυλώνει και μένει το ίδιο όνομα, απλά όλοι λένε πως δεν του τέριαζε εφόσον δρομολογήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε να δούμε τώρα και ένα βίντεο όπου είναι από τυχείο νομίζω και το είχα βάλει και στο αφιέρωμα της Νέλη. Αλλά για άλλη μια φορά τυχό του καράβι, εφόσον το 15 η Νέλη θα κλείσει και το πλοίο θα προσβληθεί στη Σαλαμίνα και αργότερα το 2018
Πήρε κλίση κιόλας και βούλιαξε. Και εδώ μπορούμε να δούμε φωτογραφίες από τη Σαλαμίνα του πλοίου βουλιαχμένου. Έτος 2019. Το πλοίο φεύγει για διάλυση στην Τουρκία. Και έτσι κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος του Ionian Sky, ενός άτυχου πλοίου γενικά, που το λένε όλοι, επειδή κάθε εταιρεία που το αγόραζε κρατούσε 5 χρόνια και μετά έκλεινε. Μπορείτε να το παρατηρήσετε. Και εδώ φώτο από την Αλιάγα με το πλοίο. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, μας άρεσε βάλτε like και εμείς θα ξαναλέμε σε πολύ λίγο καιρό.